Στα ζητήματα που αφορούν τους πολίτες, την καθημερινότητά τους και εν περιπτώσει τα πιο γραφειοκρατικά ή τα πιο του δημοσίου θέματα αναφέρθηκε εχθές και ο κύριος Κούλογλου, κύριε Ρίγα, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να πέσει από το προσφυγικό, το ασφαλιστικό που αν θέλετε είναι και κληρονομιά που σας άφησαν οι προηγούμενοι, αλλά από απειρία, ακόμα, ακόμα και από έλλειψη ενδιαφέροντος. Ε, μια παρατήρηση για τα προηγούμενα και αμέσως θα σας απαντήσω με ειλικρίνεια και σε αυτό. Ε, η παρατήρηση είναι εξή: Ότι ε, δεν γυρίζουμε ούτε στα παλιά οδήποτε άλλο. Άλλο άνοιξε το θέμα και άλλος προσπάθησε να δημιουργήσει τον αχό των οποίων ε, να μπει μέσα στην ελληνική κοινωνία περί τη δικαιοσύνη και παρεμβάσεων. Κλείνω λοιπόν αυτήν την παρένθεση. Άρα θα πάμε, αφού όποιο τα ανοίγει, θα πρέπει να το να δεχθεί και μετά να το κλείσει κιόλα και να κλείσει και να δεχθεί και όλη την συζήτηση η οποία θα γίνει γιατί και προκαλέσανε και στην Επιτροπή Διαφάνεια. Όχι εμεί. Τώρα, όσο αφορά αυτό που λέτε για την καθημερινότητα και ε, τι πρωτοβουλίε, οι οποίες πρέπει να πούμε. Εγώ θα πω ότι δεν, δεν είμαστε κι εμεί πλήρω ικανοποιημένοι ε, για όλα αυτά τα οποία μπορούμε και πρέπει να κάνουμε. Ε, Όμω θα ήθελα να πω ότι είμαστε ένα, ένα χρόνο στην κυβέρνηση. Με όλα αυτά τα οποία περάσαμε και πε, τα γνωρίζουν ο ελληνικό λαό, γίνονται υπεράνθρωπε προσπάθειε να διαμορφωθεί ένα άλλο τοπίο και μέσα στην ε, καθημερινότητα του πολίτη. Κοιτάξτε, η, η δημόσια διοίκηση και ο τρόπο που, που λειτουργούν οι οργανισμοί, ε, θα μου επιτρέψετε να σα πω με την εμπειρία που έχω αυτή την περίοδο, ότι ε, υπάρχει έλλειμμα πραγματικό συλλογικότητα σε αυτή την προσπάθεια. Δεν είναι μόνο, ε, ή, ε, μόνο όσοι αναλαμβάνουν ή πώς λειτουργούν οι υπηρεσίες. Ε, η δημόσια δίκηση είναι στρεβλά διαμορφωμένη και αυτό δημιουργεί και τα εμπόδια ε, στην καθημερινότητα. Όμως, οφείλουμε, να, μ, δεν, να μην το λέμε και με σαφή αυτό που λέω, οφείλουμε όλοι, η κυβέρνηση, τα υπουργεία και οι οργανισμοί, να επιταχύνουν και να είναι πάρα πολύ ε, προσεκτικοί το τι πρωτοβουλίε παίρνουν και πόσε παίρνουν ώστε να απαντάνε στα προβλήματα του πολίτη. Η κριτική όμω αυτή, κύριε Ρίγα, έρχεται από έναν δικό σα άνθρωπο. Ήμουν σαφή τι σα είπα. Ήμουν ο οποίο ότι... μιλάει για έλλειψη ενδιαφέροντο, το επαναλαμβάνω. Εγώ, εγώ, δεν θεωρώ ότι υπάρχει έλλειψη ενδιαφέροντο. η και άλλη έλλειψη ενδιαφέροντο. Είναι μια προσωπική γνώμη του κύριου Κούλογλου για το έλλειψη ενδιαφέροντο. Βγάζω λοιπόν αυτό. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει ελλειψή διαφέρου από κανέναν. Απλά υπάρχει όλο αυτό το στρεβλό πράγμα που είναι μέσα στη δημόσια διοίκηση και εμεί θέλουμε να το αλλάξουμε, κύρια Μποσντούκα, αυτό. Να αλλάξουμε δηλαδή τι, να είναι αποτελεσματική η δημόσια διοίκηση. Ο, ο, ο Πρωθυπουργό εξήγηλε χθε Γενική Γραμματεία Ψηφιακή Πολιτική. Είναι πράγματα τα οποία μέσα στην ελληνική κοινωνία δεν έχουν γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Και η Ευρώπη ήταν πολύ μπροστά σε όλα αυτά. Δεν ευθυνόμαστε και γι' αυτό εμεί. Προσπαθούμε λοιπόν να υπάρχει μια εξέλιξη μέσα στην δημόσια διοίκηση και να είναι αποτελεσματικό το κράτο. Και οι νέοι νόμοι που θα περάσουν και προχωρούν τώρα, να είναι αποτελεσματικοί mm -hmm. το θέμα του αναπτυξιακού νόμου, να είναι αποτελεσματικέ οι πρωτοβουλίε οι οποίε θα παίρνουν, να εξυπηρετούν πραγματικά και να είναι αποδοτική η προσπάθεια η οποία θα κάνουμε. Αυτά σα mm -hmm. τα λέω και βεβαίω με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια. Να ρωτήσω πώς πήγε, θα σα δώσω το λόγο, κύριε Παμίκο, να ρωτήσω πώ πήγε η πρώτη χθε, η πρώτη του νέου κύκλου, σαν ε, σειρά. Σαν σε τηλεοπτική σειρά, μοιάζει το θέμα τη διαπραγμάτευση όλα αυτά τα χρόνια, με άπειρου κύκλου οι οποίοι ανοίγουν αλλά δεν κλείνουν. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ε, και να είμαστε όλοι μας σε μια κατεύθυνση να ε, τελειώσει. Οι προτάσει οι οποίε έχουμε κάνει είναι μέσα στο πλαίσιο τη συμφωνία. Εμέσω όμω, ζητούν τελικά τη μείωση των συντάξεων. Είτε μα το λένε με τον ένα τρόπο, είτε μα το λένε με τον άλλο τρόπο, θα πρέπει να γίνει σαφέ από εσά πια, από την ελληνική κυβέρνηση, εάν το ζητούν και αν εσεί το ακούτε. Bon, στι συζητήσει οι οποίε μπορούν να γίνουν και γίνονται μέχρι τη σήμερα δεν υπήρχε τίποτα. Ε, στι συζητήσει οι οποίε γίνονται μπορεί να ακουστούν και διάφορα. Ενώ, δηλαδή, σαν ε, σκέψεις. σκέψει. Λέω λοιπόν τώρα ότι η δική μα γραμμή είναι και είμαστε σαφεί στο μήνυμα προ όλου ότι τη συμφωνία η οποία υπογράφτηκε είμαστε μέσα στο πλαίσιο αυτή τη συμφωνία. Και δεν έχουμε βγει καθόλου από αυτό. Άρα, Οφείλουν όλοι, εάν θεωρούν ότι πρέπει να τελειώσει η αξιολόγηση και να μπει η χώρα, ε, γιατί είναι προ όφελο όλων, στην αναπτυξιακή πορεία, και φαίνεται και από την έκθεση που θα δώσει ο ΩΣΑ σήμερα ότι το δέυτερο ο του 2016 και του 2017 μετά θα μπούμε με ρυθμού μεγάλου για, για τι για σημερινέ συνθήκε στην ανάπτυξη. Οφείλουν λοιπόν όλοι, και μιλάω για του θεσμού, ναι. να, κατα, να καταλήξουν ότι αυτή είναι η πορεία. Ε, νομίζω ότι η μεγάλη μερίδα των ευρωπαϊ, ευρωπαϊκών ε, παικτών, αυτών που έχουν την ευθύνη για αυτά, είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα, και νομίζω ότι θα υπάρξει θετική κατεύθυνση. Πραγματικά με απορία το θέτω πώ γίνεται να εξαγγέλλεται γραμματεία ψηφιακή εποχή και να μειώνεται τον αριθμό των ψηφιακών καναλιών. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε κανάλι, είστε μία ψύχρεμη φωνή. Αν θέλετε να μα δώσετε μία ψύχρεμη απάντηση. Κυρία ε, είναι τελείω διαφορετικά πράγματα. Είναι πολύ στοχευμένη η ερώτησή ναι, μου. Κατανοώ, αφορά στον αριθμό. Ναι, κατανοώ. Είναι τελείω διαφορετικά όμω. Πρώτον, η ψηφιακή πολιτική ε, έχει να κάνει με ένα εύρο πολύ μεγάλο. Α, κάποια άλλη στιγμή, επειδή το ξέρω πολλά πράγματα από αυτά, να το κουβεντιάσουμε. Το δεύτερο όμω, τα κανάλια και ψηφιακ, τα ψηφιακά κανάλια δεν, δεν έχουν καμία σχέση με αυτό. Είναι άλλο πράγμα. Άρα λοιπόν τώρα, όσον αφορά τα κανάλια, και να δώσω ευθεία, ευθεία απάντηση, νομίζω ότι ε, πρώτον τα ε, τηλεοπτικά ε, όλα και τα προγράμματα όλα δεν είναι σούπερ μάρκετ για να μπαίνουν μέσα στα, στα σπίτια ε, και στην ελληνική κοινωνία. Πρέπει να υπόκειται σε έναν έλεγχο. Το δεύτερο έχει να κάνει... Άρα έλεγχο περιεχομένου εννοείται. Όχι, Λέω, λέω. Γενική αρχή. Γενική αρχή. Αυτό το κάνει το Ίσουρου. Δεύτερον ότι ε, θα πρέπει να είναι βιώσιμα τα κανάλια. Δεν μπορεί να είναι να εξυπηρετούν in the Παρουσία του ω κανάλια με άλλε εργασίε και το ε, είμαι σαφή σε αυτό. Άρα λοιπόν, βιωσιμότητα στα κανάλια. Αυτή η βιωσιμότητα λοιπόν ε, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν τεράστια ποσά τα οποία ε, τα κανάλια, εν πάση περιπτώσει, χρωστούσαν ή ε, χρωστάνε. Και θεωρούμε ότι αυτό με βάση τα στοιχεία τα οποία πολλέ φορέ τα έχει αναλύσει και ο, ο, ο Υπουργό ε, Επικρατεία, αλλά τα έχουμε εκβιάσει, είναι ότι αυτή ε, ο πληθυσμιακά και η χώρα αντέχει με βάση και την πίτα τη διαφημιστική. Αυτό, την, τον αριθμό των καναλιών, που είναι ίσω περίπου και με χώρε άλλε, οι οποίε έχουν πληθυσμιακό. Είναι πληθυσμιακά πολύ μεγαλύτερε από εμά και έχουν και διαφημιστική δυνατότητα μεγαλύτερη. Άρα λοιπόν, μη συνδυάσουμε όμω αυτά τα δύο. Είναι ευθεία απάντηση απέναντι στο, στο ερώτημα που μου βάλατε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σα ευχαριστώ. Και του δύο. Σας ευχαριστώ καλά. Ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Βάνα Κουτρουλού και πάλι για να δούμε μια εντελώ διαφορετική ναυμαχία στα κανάλια, όχι τα ψηφιακά, της Βενετίας. Της Βενετίας, ακριβώς. είναι πρωτοφανείς οι εικόνες που κατέγραψαν η τηλεοπτική φάκοι. Φα...